Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον στόχο. Μάλλον γιατί είναι πιο σημαντικό από το στόχο. Αν θέλει να μάθει την απάντηση, μείνε μέχρι το τέλο του βίντεο. Αν πάλι βλέπει για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ, χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού. Γιατί σε λίγο θα φωνάξω εμεί και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τη ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε, καλημέρα καλώς ήρθατε Είμαι ο Θεράπον Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρέσβο για 948 συνεχόμενα πρωινά μέσα από τη σελίδα της παρέας του Coach Day στο Facebook για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το τι είναι πιο σημαντικό από το στόχο οι στόχοι είναι το ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μας. Είναι στην ουσία αυτό που μας επιτρέπει να πετύχουμε τα όνειρά μας και να φτάσουμε στα όνειρά μας. Υπάρχει όμως κάτι που είναι πιο σημαντικό από το στόχο. Από το πιο μικρό ή το πιο μεγάλο στόχο δεν έχει σημασία. Αυτό το πράγμα είναι πιο σημαντικό από το στόχο. Και δεν είναι άλλο από τη διαδικασία μέχρι να πετύχουμε αυτό το στόχο. Σημασία δηλαδή δεν έχει σώνει και καλά να πετύχουμε το στόχο. Σημασία έχει να δώσουμε όλοι μας την πίστη, όλη μα την προσπάθεια για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Κάποιε φορέ θα το καταφέρουμε, κάποιε φορέ όχι. Αυτό όμω που θα κερδίσουμε κάθε φορά, αν δίνουμε όλο τον εαυτό μα το 100% τη ενέργεια και τη πίστη μα και τη προσπάθεια, είναι το να γινόμαστε οι άνθρωποι που θα πετυχαίνουμε του στόχου. Η διαδικασία είναι πολύ σημαντικότερη από τον ίδιο το στόχο. Σημασία έχει οι άνθρωποι που θα γίνουμε στην πορεία τη προσπάθεια για να πετύχουμε το στόχο. Όπω έλεγε και ο Καβάφη, στο πολύ γνωστό πίνημα η Ιθάκη, να ευχόμαστε να είναι μακρύ ο δρόμο όταν βγούμε για την Ιθάκη. Γιατί? Γιατί? οι άνθρωποι που θα γίνουμε για να φτάσουμε στην Ιθάκη είναι αυτό που έχει σημασία. Πάμε λοιπόν να τα δώσουμε όλα, άσχετα αν εκείνη τη στιγμή αισθανόμαστε ότι θα πετύχουμε ή όχι το στόχο. Ακόμη και όταν τα πάντα τριγύρω μα δείχνουν ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε, εμεί θα συνεχίσουμε να τα δίνουμε, να δίνουμε την προσπάθεια, να δίνουμε το 100%. Γιατί, Γιατί αυτό θα μα οδηγήσει αργά ή γρήγορο στο όνειρο. Καλή συνέχεια σε όλου! Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα! Κύπρο, καλημέρα κόσμο, Παρασκευάρα, πάμε να φάμε τον τόπο, φιλιά πολλά, γεια σας.